Με αυτά τελειώνω. Πιστεύω ότι με το διάλογο θα ακουστούν και άλλα, θα πούμε αν χρειάζεται και κάποια άλλα. Εδώ είμαστε απόψε, να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Συνεπώς ανοίγει η κουβέντα. Ο κύριος Δήμαρχος ολοκλήρωσε την, θα έλεγα, εμπεριστατωμένη εισήγησή του και προτείνει προς το σώμα να τροποποιήσουμε τη συστατική πράξη της ενιαίας επιχείρησης ίδρυψης αποχέτευσης, η οποία έχει την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Δημοσπάντης και διακριτικό τίτλο ΔΕΙΑΣ, ώστε να ενσωματωθούν άμεσα όλες οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες των συνενούμενων με τον Δήμο Σπάρτης Δήμων, δηλαδή η Δήμη Θεραπνών, η Νούτος, Μιστρά, Πελάνα, Σπάρδος και η κοινότητα Καριών. Ορίστε, η επικεφαλής, παρακαλώ πολύ, των δημοτικών παρατάξεων. Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Η προγραμματική σύμβαση υλοποιείται? Όχι, μέχρι σήμερα έχει. Αν δεν έχει δουλέψει η προγραμματική σύμβαση. Όμως θέλω να πω ότι στην ουσία, και θα το πω εδώ, γιατί πρέπει να αποδίδουμε πάντοτε τα τέσσερα στο τέσσερα. Εάν δεν ήταν η ΔΕΙΑΣ από τον Ιανουάριο που ξεκινήσαμε και με τις βλάβες που υπήρχαν, ρωτήστε τους τοπικούς αντιδημάρχους πόσο γρήγορα πήγε και πόσο γρήγορα αποκατέστησε βλάβες. Κύριε Φουρκά. Ναι. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και δεν έχω λόγους να αμφισβητήσω αυτά που είπε ο Δήμαρχος, ότι ο στόχος επετεύχθη ώστε το οποιοδήποτε έλλειμμα της ΔΕΙΑΣ σήμερα να έχει καλυφθεί. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει η λειτουργία, τον τρόπο που λειτουργούσε στο παρελθόν η ΔΕΙΑΣ, θα πρέπει να αλλάξει. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να προσπαθήσει και το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και οι εργαζόμενοι. Πρέπει όλοι να αλλάξουν συνήθειες, γιατί οι εποχές του αδελφισμού και τα λοιπά τελείωσε, για τα λάθη αυτά τα πληρώνουν οι πολίτες, είναι εις βάρος των πολιτών και οπωσδήποτε θα πρέπει να αλλάξουν γρήγορα. Και χαίρομαι και όπως είπα δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΣ δεν έχει έλλειμμα πλέον, αντί να αποδειχθεί και κατά τον απολογισμό. Έστω και αν ακόμη δεν έχει καλυφθεί το έλλειμμα, έχει μειωθεί όπως είπε ο Δήμαρχος, σε διάφορες περιπτώσεις πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά αρκεί να απολογίσουμε. Το πρόσημο μετά από 5 χρόνια, τα έσοδα με τα έξοδα. Χωρίς να υπολογίζουμε το μεγάλο οικονομικό σύν, θα υπάρξει με την περαιτέρω μείωση των μισθών σύμφωνα με το. Δεν αφήσω το κύριε Δήμαρχε αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, αρκεί να περιμένουμε τον απολογισμό, να το δούμε και. Περισσότερο από αυτό που είπα εγώ, ότι είχα κάτι παραπάνω με αυτή τη λέω. Δεν το είχα καταλάβει. Αντί καλύτερο είπα. Άρα είχα μεγαλύτερο ενθουσιασμό εγώ από εσάς. Κύριε Δήμαρχε, έχω και κύριε Πρόεδρε, υπόψη μου προχθές μετέτει, μια οικονομική μελέτη βιωσιμότητας της ΔΕΙΑΣ, για το οποίο ανατέθηκε το 2011. Και βέβαια εκεί πέρα βλέπει κανείς όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια και ποιος ήταν ο στόχος και γι' αυτό ακριβώς σας είπα και προηγουμένως, ότι χαίρομαι που τουλάχιστον μέρος του στόχου έχει επιτευχθεί. Ένα χρόνο όμως από το 2011 γνωρίζαμε ότι οι δημοτικές ενότητες ή θέλαμε να μπουν μέσα. Δεν θα έπρεπε αυτή η μελέτη να συμπεριλαμβάνει και την επέκταση στις νέες δημοτικές ενότητες? Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, είναι παράληψη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δηλαδή δεν θα έπρεπε μέσα στην ελληνική τεχνική μελέτη. Κρατήστε κύριε Πρόεδρε, σημειώστε μετά. Να είναι και η επέκταση στις νέες δημοτικές ενότητες. Δεν αναφέρεται πουθενά, δεν προβλέπετε τίποτα εδώ πέρα. Κάποιος είπε προβλέπετε, δεν προβλέπετε τίποτα. Λοιπόν, και γιατί σήμερα καλούμεθα να αποφασίσουμε να μπουν οι νέες δημοτικές ενότητες και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πώς θα λειτουργήσει η ΔΕΙΑΣ. Με το ίδιο προσωπικό θα λειτουργήσει. Θα πρέπει να έχει μια. Να προσλάβει και άλλο προσωπικό. Αυτό δεν φαίνεται που δεν μας το πει κανείς. Δεν το είπατε. Και διαφορετώσει η ΔΕΙΑΣ, η μελέτη αυτή είναι για τον πληθυσμό του Δήμου Σπαρτιατών. Αφήστε τον ομιλητή να ολοκληρώσει, να μην γίνετε τέτοια. Κύριε Δήμαρχε, πρόεδρε, αν έχετε κάτι διαφορετικό να με. Ό,τι διάβασα προσεκτικά. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο κ. Φούρκας, έχει δίκιο. Ναι, δεν προχωράει. Οπότε θυμούμαι εγώ, η μελέτη που έδεσε τους στόχους είχε ανατεθεί το 10. Ναι, μικρόφωνο κύριε Πρόεδρε. Μελέτη βιωσιμότητος. Για τη μελέτη βιωσιμότητος μιλάτε κύριε Φούρκα. Η μελέτη βιωσιμότητος
Είναι του 9. Το 11 που μας την παραδώσανε. Τέθη υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, υπάρχει όμως πρόταση της ΔΕΙΑΣ. Υπάρχει πρόταση της ΔΕΙΑΣ, γι' αυτό διαφωνούσα εγώ. Δεν έχει αντιληφθεί ότι μιλάτε για τη μελέτη βιωσιμότητας. Υπάρχει μελέτη από, από τους υπαλλήλους και εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ με συγκεκριμένη πρόταση. Την έχει πάρει και ο κ. Ζουράλης και ο κ. Βαλιώτης. Την έχουν στα χέρια τους από καιρό, δεν την έχουμε πάρει τώρα. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης ίδρυξης αποχέτευσης πρώην Δήμων Πελάνας, Βάρδος, Μιστρά, Θεραπνός και κυρώντας Καριών. Και εδώ μέσα έχουμε όλα αναλυτικά, δεξαμενές, τιμολόγια και στο τέλος έχουμε μία πρόταση. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι η μελέτη αυτή την έχουμε στα χέρια μας, δεν έχει οικονομικά στοιχεία, απλώς μία καταγραφή γίνεται. Τίποτα άλλο. Είτε ποιες είναι οι προοπτικές, δεν αναφέρεται που έχουμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν με την απλή καταγραφή να ερχόμαστε σήμερα και να λέμε επεκτείνουμε τις αρμοδιότητες της ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν, ας είναι. Εν διάφορη περιπτώσει, θέλω να πω ότι εμείς, για να έρθουμε στην πρόταση του Ελεκτικού Συνεδρίου, δεν είμαστε υπέρ της διάλυσης της ΔΕΙΑΣ. Πριν όμως θα πρέπει όμως η ΔΕΙΑΣ να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργεί, ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της και μετά να έρθείτε με μια νέα κομματεχνική μελέτη, επέκταση ΔΕΙΑΣ, να καλύπτει τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα και να δούμε κατά πώς μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί αν η ΔΕΙΑΣ πράγματι δεν μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, θα πω πολύ απλά, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη λύση. Το είπε και ο Δήμαρχος αυτό βέβαια. Τώρα, αν θα είναι η υπηρεσία του Δήμου, αν θα είναι κάτι άλλο, γιατί... Να σας πω, κύριε Δήμαρχε, να πω κάτι άλλο. Η μελέτη του Ινστιτούτου Αυτοδιοίκησης μιλάει ότι αν η διαχείριση στερών και υγρών αποβλήτων δοθεί σε ιδιώτες, το κόστος θα μειωθεί 50%. Άρα υπάρχει και άλλη λύση. Δεν το λέω εγώ. Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης το λέει. Είναι άλλο θέμα αυτό, μην το ανοίγουμε. Λοιπόν, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης το λέει. Το επικαλούμε. Λοιπόν, αν πράγματι μπορούν τα έξοδα να μειωθούν 50%, αυτά τα κέρδη από τη μείωση του κόστους θα πάνε στους πολίτες. Άρα θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει. Δεν το προτείνω, αλλά αν όμως δεν μπορέσει η ΔΕΙΑΣ να ορθοποδήσει, θα πρέπει να μας απασχολήσουν και οι άλλοι τρόποι λειτουργίας. Και διαθέτως οι παραδείγματα υπάρχουν, κύριε Δήμαρχε. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, δεν έχουμε πρόταση να διαλυθεί η ΔΕΙΑΣ. Απλούστατα, θα πρέπει τα βήματα να είναι προσεκτικά. Πρώτον, καλούμεθα κύριε Δήμαρχε να αποφασίσουμε για να μπουν τα τοπικά συμβούλια, τα δημοτικές ενότητες, τοπικές κοινότητες μέσα στη ΔΕΙΑΣ, χωρίς να γνωρίζουμε τη γνώμη τους. Εγώ δεν την γνωρίζω. Εγώ ζήτησα πρακτικά από το Δήμο να μου δώσουν τις θέσεις των τοπικών συμβουλίων, δεν μου τις δώσανε. Τρεις ή τέσσερις νομίζω βρήκα. Τρεις ή τέσσερις νομίζω βρήκα. Είναι κάποια εδώ πέρα. Λοιπόν. Ναι, ναι. Έχει στάλει έγγραφο από μήνες στα τοπικά συμβούλια να εκφέρουν τη γνώμη τους για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και για την επέκταση της ΔΕΙΑΣ. Τώρα, το αν απαντήσανε ή δεν απαντήσανε, αυτό είναι δική τους δουλειά. Εμείς πάντως αυτό πρέπει να κάνουμε και πέραν όμως αυτού, διότι ξέρετε ότι ιδίως για εμάς ο ερετούς να επικοινωνούμε με αλληλογραφία είναι αρνητικό. Έγινε αναδημοτική ενότητα συνάντηση και ενημέρωση. Λοιπόν, άρα αυτό που έπρεπε να κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΣ το έκανε σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εάν είχαμε περιοριστεί μόνο στη λαϊλογραφία, θα είχατε απόλυτο δίκιο. Παρότι τυπικά θα είμαστε εντάξει. Εμείς θέλουμε να είμαστε και ουσιαστικά. Έγινε συζήτηση, αρκετή συζήτηση, διάλογος, θέσεις, αντιθέσεις, όλα αυτά. Και η έκθεση που σας έχει δώσει η υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ, που έχει εκκρίνει το Διοικητικό Συμβουλίο, μιλάει για όλα μέσα, τιμολογιακή, πολιτική, τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω. Κύριε Δήμαρχε, έχω ζήτησα από τη γραμματεία τις αποφάσεις του Οπτικών Συμβουλίου και μόνο τέσσερα μου δόθησαν. Όχι, τώρα, τρεις έχω εγώ. Έχω μία παραπάνω. Αγία Ειρήνη, Βορδόνια και Γεωργίτση. Έχετε και κάποια άλλη. Δεν έχω μαζί. Και κάποια άλλη. Απλά δεν τις έχω εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει κύριε, για, φέτος, εγώ, κοιτάτε, για να ολοκληρώσουμε. Εγώ. Για να ολοκληρώσω. Άποψή μας είναι ότι θα πρέπει, όπως είπα και προηγουμένως, να έχουμε τη θέση των τοπικών συμβουλίων, δημοτικών κοινοτήτων, τοπικών κοινοτήτων, να έχουμε τη θέση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Εμείς δεν την έχουμε. Δεν την έχω, κύριε Δήμαρχε. Δεν την έχω, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, και τέλος, θα ήθελα αυτά να βγουν μέσα από μια επιστημονική μελέτη, σαν αυτή που είναι η πολυτεχνική μελέτη βιωσιμότητας ΔΕΙΑΣ. Δηλαδή, με την επέκτασή της στα νέα δημοτικά διαμερίσματα. Τώρα, είπατε για τις παροχές ΔΕΙΑΣ μέχρι σήμερα, κύριε Δήμαρχε, και δεν το αφισβητώ, τουλάχιστον δεν το αφισβητεί κανείς από τους προέδρους που είναι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν γνωρίζω κάτι να σας πω αρνητικό. Ένα έχω να πω όμως. Ότι κλιμάκιο του Δήμου, του αντιδημάρχου, νομίζω τον κύριο Βέρκα, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, σαν επισκέφθηκαν διάφορα δημοτικά διαμερίσματα και αναφέρθηκε πέρα ότι το νερό είναι ακατάλληλο και πράγματι μια ανάλυση που είδα και εγώ είναι πράγματι ακατάλληλο με 100 κολοβακτηρίδια και ρωτάω μέχρι σήμερα τι έκανε η ΔΕΙΑΣ. Αφήνουμε τον κόσμο να πίνει βόμβα. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, έχουμε κάνει, έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Προγραμματική Σύμβαση. Αν δεν προχωρήσατε στην υλοποίηση, κάτι πρέπει να κάνετε. Ποιος επιβλέπει για αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή, συγγνώμη, κάνετε την ανάλυση. Είδατε το πρόβλημα. Το αφήσατε έτσι. Όχι. Έχουν γίνει προσπάθειες. Ναι, θα τα πούμε. Εντάξει, εγώ το ερώτημα το υποβάλλω γιατί. Όπως τα λέτε, ναι, όχι. Εντάξει, θα μας πείτε εσείς. Λοιπόν, κάτι άλλο. Επειδή αναφερθήκατε ότι εάν δεν είμαστε στη ΔΕΙΑΣ, δεν μπορούμε να μπούμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Λάθος, κύριε Δημαρχή. Αναφέρω παράδειγμα, αφενός με το Δήμο Γηθίου, ο οποίος κατάργησε τη ΔΕΙΑΔ για να γλιτώσει το 25% της συμμετοχής, γιατί όταν είναι Δήμος δεν έχει συμμετοχή. Και δεύτερον, ο Δήμος Ευρώτα κατάργησε τη ΔΕΙΑΔ και μπήκε σε έργο 25 εκατομμύρια χωρίς συμμετοχή. Όχι, Ευρώτα. Ο Δήμος Ευρώτα, συγγνώμη. Ο Δήμος Ευρώτα είχε ΔΕΙΑΔ, ο Δήμος Κάλλας την είχε μάλιστα, την κατήργησε και μπήκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 25 εκατομμύρια. Αφήστε να ολοκληρώσει και. Εγώ αυτά τα γνωρίζω από το Δήμαρχο και του Δημοτικού Συμβούλου. Τώρα, αν με παρα. Μου είπανε, δεν μου είπαν την αλήθεια, ένα άλλο θέμα. Πάντως μου είπαν ότι τη διέλυσαν για να γλιτώσουν την εθνική συμμετοχή. Και μπήκαν στο πρόγραμμα 25 εκατομμύρια με το βιολογικό καθαρισμό Σκάλα Βλαχιώτη. Αυτό τουλάχιστον ίσχυε στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη. Αυτό είμαι σίγουρο. Γιατί το συζητούσαμε, όπω σα είπα και προηγουμένω, για το Δήμο Γηθίου. Και μάλιστα τότε συζητούσαμε και τον πρόεδρο της περιφέρειας να καταργήσει τη ΔΕΙΑΔ για να γλιτώσει το 25% της συμμετοχής. Αν άλλαξε τέλος, πάντα το γνωρίζω. Λοιπόν, διάφορα εμείς, για να το κλείσω, προτείνουμε να γίνει ναι στη ΔΕΙΑΣ, να γίνει με στάδια προσοχής, ώστε να μην αποτύχει. Και για να μην αποτύχει, σας είπα, θα πρέπει αφενός με να έχουμε τις θέσεις των τοπικών συμβουλίων και δεν το λέω αυτό για να χαϊδέψω αυτιά, δεν το συνηθίζω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τις απόψεις τους. Και τις απόψεις δεν τις εκφράζουν μόνο οι πρόεδροι, που θα είναι εδώ πέρα παρότι δεν ξέρω αν είναι και πόσοι είναι. Θα πρέπει να αποφάσουν το τοπικό συμβουλίο. Και μετά να έρθουμε, αφού έχουμε μια μελέτη, κύριε Πρόεδρε, αυτή η κομοτεχνική μελέτη, που θα μας λέει όταν επεκταθεί η ΔΕΙΑΣ στα νέα δημοτικά διαμερίσματα. Αν μπορεί να ανταποκριθεί, όχι αν το πείτε εσείς, να το πει να φανεί μέσα από τη μελέτη. Και ποιες θα είναι οι οικονομικές απαιτήσεις, νέες απαιτήσεις, τότε να το συζητήσουμε πάλι. Και βέβαια, κύριε Δήμαρχε, αν πάρω παράδειγμα εδώ πέρα, αυτό που αναφέρει η μελέτη, δεν είναι μόνο το 80% της σύνδρευσης επιπλέον, είναι το 50% της αποχέτευσης. Και παίρνω παράδειγμα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που σας διαψεύσω, εάν βέβαια το κάνει λάθος η μελέτη, αναφέρω το παράδειγμα της Αγίας Ειρήνης Βάρσοβας. Και λέει 80% επιτιμολογίου στην υγεία ύδρευση και 50% για αποχέτευση. Αυτό το λέει εδώ πέρα, δεν το λέω εγώ. Αυτό ήταν στη Αγία Ειρήνη, ήταν μέσα στη ΔΕΙΑΣ από την ίδρυση της ΔΕΙΑΣ, δεν είχε ληφθεί. Δεν είχε αποχέτευση όμως. Προβλέπεται. Ακούστε να δείτε. Η αποχέτευση μπαίνει εκεί που υπάρχει, ήταν στο κλειστό κύκλωμα της ΔΕΙΑΣ του Δήμου Σπάτης. Εκεί λοιπόν ήταν όλα τα διαμερίσματα που είχαν ενταχθεί και πλήρωναν και εκεί αποχέτευση λόγω του έργου του βιολογικού. Στην επέκταση μιλάμε, το είπε πεντακάθαρα ο κύριος Δήμαρχος, θα είναι μόνο το 80% το οποίο θα μειωθεί το τιμολόγιο κατά 80%, δεν θα υπάρχει ούτε αποχέτευση ούτε τίποτα. Το ξεκαθαρίζω για να δείτε τι συζητάμε. Κύριε Πρόεδρε,
Δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε. Πλην όμως εγώ τα παίρνω από μέσα την κολοτεχνική μελέτη. Και εν περιπτώσει, αν το δίκτυο της Βάρσοβας ήταν στη ΔΕΙΑΣ, τώρα θα μπουν στη ΔΕΙΑΣ και τα άλλα δίκτυα. Άρα και εκείνο θα είναι μέσα στη ΔΕΙΑΣ. Δεν άλλαζε τίποτα. Λοιπόν, εφόσον η Βάρσοβα πληρώνει. Συγγνώμη, Δήμαρχε. Εφόσον η Βάρσοβα πληρώνει 80% για ίδρυση και 50% για αποχέτευση, το ίδιο πληρώσουν τα άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Το δίκτυο της ΔΕΙΑΣ. Τα άλλα τα χωριά. Δεν παίρνει το δίκτυο της ΔΕΙΑΣ. Άλλο λέμε τώρα. Ελάτε να μην ξεφύγει η διαδικασία, κύριε Σουμπό. Θα σας δώσω το λόγο αν θέλετε. Όχι τώρα όμως. Όχι τώρα. Ναι. Το μικρόφωνο, κύριε Δημητρόπουλε. 50% για αποχέτευση. Λοιπόν, σελίδα 32. Συγγνώμη, σελίδα 32. Αγία Ειρήνη Βάρσοβας. Κυβικά, από 0,70, από 0 μέχρι 70, η ίδρυυση είναι 2,27, 0,27. Τέλος αποχέτευσης, η ίδρυυσης 80% συν 0,182, τέλος αποχέτευσης συν 0,114. 50%. Κρατήστε το να απαντήσετε μετά, κύριε Πρόεδρε, της ΔΕΙΑΣ. Εντάξει, να μην γίνεται διάλογος τώρα, να προχωρούμε, να προχωρούμε. Άρα, εφόσον τα άλλα δίκτυα τα μεταφέρουμε στη ΔΕΙΑΣ, θα είναι δική της αρμοδιότητα, θα μεταφερθεί και το τέλος αποχέτευσης. Δήμαρχε, δεν είναι θέμα, εφόσον το προβλέπει ο νόμος, συγγνώμη, εφόσον το προβλέπει ο νόμος, ποιο θα είναι αυτό. Αυτό το κύκλο μας σας εξηγεί, άλλο το. Εντάξει, αυτή είναι η τοποθέτησή σας, θα το κρατήσει ο κύριος Πρόεδρος, θα έρθει ο κύριος Διευθυντής και θα απαντήσει. Τώρα θέλετε να πείτε κάτι ή μετά να... Μετά αφήστε, κρατήστε τα. Ορίστε κύριε, όχι τώρα, όχι μετά κύριε Πρόεδρε. Μετά. Παρατάξεις. Έλα κύριε Βαλιώτη, έχετε το λόγο. Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη, για να το κλείσω ότι βάσει της πρότασης δικής μας, ζητάμε μια αναβολή να γίνουν αυτά τα οποία ζητάμε. Δεν είμαστε αντίθετοι, δεν είμαστε κάτι διαλυθείδιας, πριν όμως ότι τα βήματα, όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να είναι προσεκτικά, ώστε να μην είναι λάθη και τα πληρώσουν βέβαια οι δημότες. Μισό λεπτό. Βέβαια και η επιχείρηση τα πληρώσουν, όχι μόνο οι δημότες. Δηλαδή, θέλετε να τεθεί σε αναβολή η λήψη απόφαση σήμερα. Ακριβώς. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα κανονικά με τον κανονισμό πρέπει να το θέσω τώρα την ψηφοφορία τη αναβολή. Εντάξει, ορίστε, κύριε Κορίνη. Όχι. Όχι, κύριε Δημητρόπουλε, όχι. Κύριε Καρμίνη, όχι. Ναι, στο αίτημα της αναβολής. Όχι. Ορίστε, κύριε Μανουσάκη. Ναι. Κύριε Σκαρπέτη, πού είστε. Ο κύριος Ράλης, ο κύριος... Ναι, και ο κύριος Φούρκας, οπωσδήποτε. Εσείς, κύριε Βαλιώτη, ναι στην αναβολή. Ναι. Όχι στο αίτημα. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ πολύ. Τα δύο διαμερίσματα με έναν 1,5 υδραυλικό, εργάτη υδραυλικό, ναι. Όσο και υπεράνθρωποι να είμαστε, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά τους. Μάλιστα. Αν πρώτα θυγήσει, τι θα κάνουμε μέχρι να αποφασίσουμε. Μάλιστα. Ναι, κύριε Αντιδήμαρχε. Όχι, λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, τέτοιο θέμα να αναβληθεί η συζήτηση. Όχι, κύριε Ρήγα. Ναι, ο κύριος Καλουνάκης, ναι, ο κύριος Ηλιόπουλος. Κύριε Κοκορέ, επί του αιτήματος. Όχι. Κύριε Χρυστοφυλάκο, όχι. Κύριε Βέργαδε, όχι. Όχι και ο Πρόεδρος. Συνεπώς, ναι στο αίτημα περί αναβολής, οι συνάδελφοι της Μίζωνος και της Ελάσσονος, όχι της πλειοψηφίας. Συζητείτε λοιπόν το θέμα. Εσείς κύριε Τζοτζάκη, να αναβληθεί ή όχι. Μαζί με τις πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Βαλιώτη. Και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, να τους εκφωνήσω παρακαλώ πολύ. Μισό λεπτό, γιατί έχω τον κατάλογο εδώ πέρα. Έχω τον κατάλογο. Ελάτε, ναι, κυρία Γραμματέα, σημειώνετε παρακαλώ πολύ. Δημοτική κοινότητα Σπάρτης, ο κύριος Τζοτζάκης. Ναι, στην αναβολή, όχι. Είναι ένα θέμα, γιατί επειδή μιλάμε για την επέκταση, μπορεί να παραζητήσει. Ψηφίζεται. Βέβαια. Ψηφίζεται. Ναι ή όχι στην αναβολή. Όχι. Όχι λοιπόν. Αγία Ειρήνη, ο κύριος Σούπος. Ναι ή όχι στην αναβολή. Ναι στην αναβολή ο κύριος Σούπος. Κωνσταντάρακος, Κωνσταντίνος Παναγιώτη, Άγιος Ιωάννης, είναι εδώ. Απών. Αρβανίτης Αθανάσιος του Χρήστου. Απών. Ακουτσοβίτη Κατερίνη του Γεωργίου. Όχι. Όχι, είστε εδώ. Ναι. Όχι λοιπόν στην αναβολή. Δαρβίρη Γαριφαλιά του Παναγιώτη. Ναι στην αναβολή. Ροζακλής Γεώργιος Στέφανου. Λείπει. Ακούσε. Πού είστε κύριε.
Όχι. Παρακαλώ πολύ, βοηθήστε λιγάκι. Άμα είστε εδώ, πείτε ναι ή όχι. Λοιπόν, από Απασταθήνας Νικόλαος του Γεωργίου. Όχι. Βλογιανή της Ηλίας Σωτηρίου. Απόν, Πλευρίδης Θεόδωρος Πολυζώη. Όχι. Χριστάκος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου. Όχι. Νικολακάκος Αντώνης του Γεωργίου. Όχι. Φριτζίλας Εμμανουήλ του Ιωάννη. Φριτζίλας. Απόν. Λεμπέσης Ευάγγελος Παναγιώτη. Όχι. Γούβι, όχι λοιπόν. Γούβι Δήμητρα του Αθανασίου. Μελέτης Γεώργιος Παναγιώτη. Όπου εμπάσχεται. Είστε εδώ κύριε Μελέτη. Ναι ή όχι στην αναβολή. Παρόν. Δικιάκος Παναγιώτης του Μιχαήλ. Όχι. Τσάκωνας Κωνσταντίνος Σπρίδωνα. Κύριε Τσάκωνα, είστε εδώ. Απόν. Κοκκινιάς Νικόλαος του Αθανασίου. Ναι. Οικονομοπούλου Κρία Εκατερίνη του Σταύρου. Όχι. Γιάνναρης Νικόλαος του Γεωργίου. Ναι. Βλάχος Ιωάννης του Θεοδόρου. Όχι. Κριτσιμιλιός Γεώργιος του Βασιλείου. Δεν είναι. Σάλαρης Παναγιώτης του Βασιλείου. Ναι. Ναι στην αναβολή. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Χριστόφορου. Ναι. Κορίνης Αναστάσης Φρίδωνος. Απόν. Αναστασάκος Αράτος του Αναστασίου. Απόν. Διαμαντούρος Γεώργιος Θεοδόρου. Οικονομάκης Γεώργιος του Ιωάννη. Όχι. Σωτηρίου Παναγιώτης του Νικολάου. Βλαχάκης Λεωνίδας του Γεωργίου. Παπαθεοδόρου Κωνσταντίνος του Γεωργίου. Ναι. Ναι. Σωτηράκος Γεώργιος του Ιωάννη. Όχι. Γεωργανές Παναγιώτης του Ευσταντίου. Ναι ή όχι στην αναβολή. Όχι. Σούχλερης Λεωνίδας του Βασιλείου. Ναι. Αργυτάκος Δημήτρος Σταύρου. Όχι λοιπόν στην αναβολή. Σκρουμπέλος Δημήτρος του Αθανασίου. Όχι. Σταρόγιανης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη. Ναι. Πρέβας Γρηγόριος του Ευστρατείου. Περγατής Σταύρος του Μελετίου. Όχι. Μαλιαρός Δημήτριος του Φραγκίσκου. Κουρεμπής Γεώργιος του Αριστίδη. Ναι. Λαμπρινός Παναγιώτης Κωνσταντίνου. Όχι. Νικολακάκος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου. Ναι. Παναγάκος Βασίλειος του Δημητρίου. Όχι. Βουζιώτης Νικόλαος Λεωνίδα. Ναι. Παγώνης Σαράτος του Ανδρέα. Ναι. Νικολόπουλος Παναγιώτης Θεοδόρου. Όχι. Πονημενάκος Θεόδωρος του Ευαμινόνδα. Απόν. Ρουμελιώτης Αναστάσιος του Δημητρίου. Ασπιώτη Νικολέτα του Ιωάννη. Ναι λοιπόν. Και Τσάκωνας Γεώργιος του Σταύρου. Απόν. Πόσα είναι τα ναι, πόσα είναι τα όχι. Ναι, εντάξει. Θα ξέρω. Ναι. Μισό λεπτό, κύριε. Φέτος καταφέρουμε να ισοσκελίσουμε έσοδα-έξοδα χάρη στη μείωση του προσωπικού. Αυτό έτσι υπόθηκε, μειώθηκε το προσωπικό κατά 40%. Σημειώστε τα κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑ, Οι αποδοχές, όχι το προσωπικό, οι αποδοχές. Αυτό υπόθηκε. Αν λέτε για μένα... Αυτό εγώ. Πάντως, εκτός αν η μελέτη και όποια κάνει δεν το λέει, αλλά πάση περιπτώσει όλο αυτό το ζήτημα δείχνει ότι οι επιταγές που έχουν εξαγγελθεί από πάνω ισχύουν και εδώ και ότι για όλα αυτά είναι οι εργαζόμενοι και γι' αυτό τους έχουμε μειώσει το προσωπικό για να μπορέσουν να εξηγιαθούν οι επιχειρήσεις. Δεν είναι έτσι όμως. Επειδή εμείς είχαμε μια σαφή άποψη και θέση από την αρχή, από τις 28 του Φεβρουαρίου που συνεργάσαμε την πρώτη φορά για την έκφραση θέσης της ΔΕΙΑΣ για επέκταση και τα είχαμε πει, τα είχαμε αναλύσει. Είχαμε αναλύσει και στοιχεία οικονομικά, γιατί δεν πρέπει η ΔΕΙΑΣ να παραμείνει και να ενσωματωθεί σαν υπηρεσία του Δήμου για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είχαμε βάλει και στοιχεία, μάλιστα είχαμε αναφέρει στοιχεία τα οποία είχαμε τότε από το Δήμο Ινούτος. Τώρα μπορούμε να σας αναλύσουμε και παραπάνω στοιχεία για να σας αποδείξουμε ότι αυτό που είπατε κύριε Δήμαρχε και αυτό που λέει και εισηγείται η ΔΕΙΑΣ, ότι δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που ίσως να θέλετε να το κάνετε, μειώνοντας 80% το τέλος από τα έσοδα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά. Στο Δήμο Ινούτος τα έσοδα του 10 από την ίδρυση ήταν 57.000. Αν μειώσουμε το 80% που λέτε στα έσοδα, θα μειώσουμε 41-42.000. Θα μείνουν πραγματικά έσοδα 16.000. 16.000. Όταν μειώσετε το τιμολόγιο, θα πάτε 16.000. Όταν βάλετε το 80, το 80% δεν το έχετε για τα αποδοτικά, το λέει και ο νόμος, είναι για έργα επενδύσεων. Αυτό λέει ο νόμος της ΔΕΙΑΣ. Δεν είναι ανταποδοτικό, το 80% μπαίνει για έργα επενδύσεων και εκεί πρέπει να το πάρει το κορδίλι, με αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να πληρώσει ούτε τις ΔΕΙΑΣ.
μόνο στο Δήμο Ινούτος τότε η ΔΕΗ στήγησε 50.000 ευρώ. Σαν νούμερο, γιατί δεν ισχύουν όλα αυτά. Μπορεί οι προθέσεις σας να είναι πολύ καλές, όμως αυτά αναφέρονται και αυτά λέγονται. Μάλιστα, σας είχαμε αναλύσει και ορισμένα άλλα στοιχεία σε σχέση με την εξυπηρέτηση της ΔΕΗ. Τα σημαντικότερα όμως στοιχεία, σας τα είπαμε, κύριε Δήμαρχε, στην συζήτηση που κάναμε και που την είχαμε, είχαμε προκαλέσει τόσο εμείς όσο και η παράταξη του κ. Φρούκα για τη συζήτηση αυτή και βάλαμε ορισμένα στοιχεία συγκεκριμένα και αφήσαμε στοιχεία τα οποία τα είχε η μελέτη βιωσιμότητας αλλά και η μελέτη σκοπιμότητας αυτή η εργασία που έκανε η ΔΕΗ. Και εδώ υπάρχει μια, πριν προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση, υπάρχει μια αδράνεια της Δημοτικής Αρχής. Αποφασίστηκε τον το Φλεβάρι έκφραση θέσης επέκταση της ΔΕΗ για να μπορέσει η ΔΕΗ να κάνει μελέτη. Δεν έπρεπε να μας παρουσιάσει αυτή την εργασία που έφερε, αλλά έπρεπε να παρουσιάσει μια μελέτη ολοκληρωμένη για να φανεί αν βιώσιμα μπορεί να λειτουργήσει η ΔΕΗ. Δεν το έκανε. Αυτό δεν είναι μελέτη, ήταν μια εργασία συγκεκριμένη. Και αυτή η συγκεκριμένη εργασία ανάδειξε και σας είπαμε τότε, και θα σας διαβάσω δύο στοιχεία, ότι η ΔΕΗ διαχειρίζεται 133 χιλιόμετρα, 910 μέτρα δίκτυο ίδρυσης, 2 πηγές, 7 γεωτρήσεις και 6 δεξαμενές. Και η συντήρηση αυτών ανά μέτρο στοιχίζει 1,83. Στους πρώην Δήμους έχουμε 522-950 χιλιόμετρα δίκτυο, 122 δεξαμενές, 81 πηγές, 32 γεωτρήσεις και 23 τηλεοστάσια. Και κάνουμε την ανάλυση όχι με τις δεξαμενές και τις γεωτρήσεις, γιατί πηγαίνει πολύ κάτω και το κόστος που στοιχίζει από τα στοιχεία αυτά που μας είχε αυτή η μελέτη είναι 0,60. Κατά συνέπεια, οι πρώην Δήμοι λειτουργούσαν την υπηρεσία ίδρυυσης με κόστος πολύ λιγότερο κατά το 1 τρίτο. Αυτά τα έχει η μελέτη αυτή που μας έδωσε η ΔΕΗ, όχι η μελέτη βιωσιμότητας, η μελέτη σκοπιμότητας, πώς τη λέτε, και από εκεί προκύπτουν ορισμένα στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά είναι συγκεκριμένα. Και προβάλλεται το ερώτημα, αγαπητοί. Πώς είναι δυνατόν όταν κάνουμε μια επέκταση της ΔΕΗΑΣ και μια αύξηση πάνω από 4 φορές επάνω από 100 χιλιόμετρα στα 5.000, στα 500 χιλιόμετρα, αν μπορούμε με αυτό το προσωπικό που έχει ΔΕΗΑΣ, το οποίο θα βγουν και συνταδοξιοδότηση και με όλο αυτό το πρόγραμμα που υπάρχει και που ισχύει, θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ΔΕΗΑΣ. Θα χρειαστεί ή να πάρουμε προσωπικό ή να επιφευθούμε σε ιδιώτες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που όταν απευθύνουμε σε ιδιώτες θα έχουμε και πολύ παραπάνω μεγαλύτερο κόστος. Είναι ένα ζήτημα. Σε σχέση τώρα με την θέση με τα τοπικά συμβούλια. Και είναι σημαντική, δεν είναι ζήτημα ουσίας και διαδικασίας. Και μιας και αποφασίστηκε, θα σας διαβάσω τι είπε ο πρόεδρος στη συνεδρίαση αυτή. Μάλιστα ο πρόεδρος, όταν τον ρωτήσαμε εμείς τι αποφάσισαν τα τοπικά συμβούλια, γιατί τα τοπικά συμβούλια του Δήμου Ινούτος, της Δημοτικής Ενότητας Ινούτος, νομίζω συνεδριάσαν όλα και ήταν όλα αρνητικά. Από αυτά που γνωρίζω εγώ. Τι αποφάσισε, τι είπε ο πρόεδρος. Και θα δεχτούμε ότι κάνατε αυτές τις σκέψεις στις περιοχές και λέει, δεν αντιλήφθησαν, είχαν πάρει μανία να μην μπουν στη ΔΕΗΑΣ και έχουν απαντήσει μόνο σε αυτό το θέμα. Σχεδόν κανένας δεν θέλει να μπει στη ΔΕΗΑΣ. Σελίδα 11 της απόφασης συγκεκριμένης. Κατά συνέπεια, από τότε τα τοπικά συμβούλια είχαν εκφράσει άποψη. Και ήταν αρνητικά στην διαδικασία αυτή. Τι έπρεπε να κάνει η ΔΕΗΑΣ για να αντιμετωπίσει αυτή τη δυσαρέσκεια, αλλά και για να μπορέσει ο Δήμος, και λέω ο Δήμος, είχε μια διαδικασία, είχε παραχωρήσει μέσα από την μελέτη μια διαδικασία υποβάθμισης των νερών και των δικτύων και των νερών από καθαρισμούς. Από το Πάσχα σας βάλαμε ζήτημα να καθαρίσετε τις δεξαμενές στις περιοχές. Δεν το κάνατε. Βγήκαν μέσα από τα στοιχεία αυτά για την ακαταλληλότητα νερών. Και δεν είναι ζήτημα ΔΕΗΑΣ, είναι ζήτημα Δήμου. Είναι ζήτημα Δήμου. Ο Δήμος δεν έκανε καμία παρέμβαση να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε ότι ακόμη δεν είναι καθαρισμένες δεξαμενές στην περιοχή μας. Ακόμη δεν είναι καθαρισμένες δεξαμενές. Ξέρετε ότι καθαρίσαμε δεξαμενές τώρα τον Οκτώβρη και δεν καθαρίσαμε από την πηγή. Από την πηγή προς τα πάνω, καθαρίσαμε την τελευταία δεξαμενή. Αυτό έγινε στη Θελασσία. Αντί να πάνε να καθαρίσουν δεξαμενές του σύνδεσμου, που μαζεύεται το νερό και να πάει προς τα πάνω, πήγαν να καθαρίσουν τη Θελασσία. Δεν λειτουργήσε καθόλου οι χλωριετές παρόλο που υπήρχαν. Υπήρχε χλώριο, το χλώριο που πάρθηκε από την Θελασσία, ήρθε κάτω, δεν λειτουργήσε. Όταν είχαμε στοιχεία τέτοια,
Είχαμε χλωριωτές, είχαμε όλη την τεχνική εγκατάσταση σε εξέλιξη. Δεν βάλαμε να λειτουργήσει και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Υπάρχει μια σοβαρή παράληψη στην διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Εγώ πιστεύω συνειδητά γίνονταν όλα αυτά. Για να μπορέσουμε να υποβαθμίσουμε τις υπηρεσίες, να υποβαθμίσουμε την διαδικασία, τη δουλειά που γινόταν στις πρώην κοινότητες και να έρθει νομοτελειακά η ένταξη των υπηρεσιών στη ΔΕΙΑ. Πιστεύουμε ότι καλύτερες υπηρεσίες θα παρέχουμε μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου όταν η ΔΕΙΑ ενσωματωθεί. Γιατί θα έχουμε ενιαία διοίκηση, το Δημοτικό Συμβούλιο ανά πάσα στιγμή θα έχει άποψη, θα υπάρχει συγκεκριμένη υπηρεσία, θα ελέγχει, το κοιμείο έρχεται μέσα στην υπηρεσία του Δήμου, δεν πάει έξω και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και μάλιστα αν αξιοποιήσαμε, όπως σας είχαμε πει και τότε, τον οργανισμό που έχουμε, στελεχώνοντας συγκεκριμένη υπηρεσία ίδρυψης που προβλέπεται από τον οργανισμό μας, θα είχαμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα που ο κύριος Δήμαρχος έβαλε. Το Greater είναι στους Γοράνους και φεύγει η Χριστίνα Παραθιάση στην Κονιδίτσα ζημιά. Αν είχαμε υπηρεσία, αν είχαμε συγκεκριμένους χειριστές για να αντιμετωπίζουν το δίκτυο, σας το είχαμε πει και άλλη φορά, τα δίκτυα τα συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίζαμε πολύ πιο γρήγορα όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε 5 χειριστές με 3 Greater. Οι δύο έπρεπε να μείνουν οι χειριστές στις τσάπες. Για το Δήμο, λέω, για το Δήμο, 5 χειριστές. 4-5, πώς είναι. 4 με 2 Greater, με 3 Greater. Τα 2 Greater, σας το είχα πει και τώρα, θα δουλεύουν να φτιάχνουν δρόμους. Greater, λέω. Που φτιάχνουν δρόμους. Μπορούσαμε έναν χειριστή να τον έχουμε να αντιμετωπίζει αυτές άμεσα τις καταστάσεις. Με τις υπηρεσίες που είχαμε στους Δήμους να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό δεν το κάνατε. Με αποτέλεσμα να τρέχουν τα νερά στους δρόμους, να πηγαίνουμε να φτιάσουμε και να μην γίνεται η αντιμετώπιση αυτή του ζητήματος και να έχουμε κόστος. Σε σχέση τώρα με τα ζητήματα που βάλατε και για τα έργα. Είναι μύθος. Εδώ έχουμε αποφασίσει, αγαπητοί συνάδελφοι, με προγραμματικές συμβάσεις. Γιατί δεν είχαν την επάρκεια, την τεχνική και ο Δήμος Ευρώτα και ο Δήμος Μονεβάσιας για να υποβάλουν στο ΕΣΠΑ έργα ίδρυψης και αποχέτευσης. Τα οποία περνάνε τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί λέτε ότι δεν μπορούν αυτοί που δεν, αυτοί δεν έχουν δεϊάσει περιοχές. Γιατί λέτε ότι δεν μπορούν. Εμείς τα αποφασίσαμε φέτος για να μπορούμε να τα υποβάλουμε. Εκτός αν ξεχνάμε τι αποφασίσαμε. Τα προηγούμενα χρόνια όλοι μας εδώ είχαμε κάνει έργα ίδρυψης, έργα αποχέτευσης στο Γεράκι. Ίδρυψης, μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και των τρίτων κοινωνικών πλαισίων του στήριξης και των ιωτικών. Με 100% επιδότηση. Πώς τα κάνανε. Και ο Δήμος πάτησε το έργο. Ναι. Λένε ότι αυτό δεν ισχύει και ισχύει. Και ας πέστε μας δεν ισχύει γιατί σας λέμε. Εδώ αποφασίσαμε να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Για μας είναι μονόδρομος. Πρέπει να μην μεταφερθούν τα χωριά συνταγιάς, οι δημοτικές ενότητες και τα τοπικές κοινότητες στην υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ να μην διευρυνθεί. Η ΔΕΙΑΣ πρέπει να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες του Δήμου και να μπορέσουμε να έχουμε πιο αποτελεσματική υπηρεσία ίδρυψης. Ισχύει η τοποθέτησή μας τόσο στις 28 του Φλεβάρι, τόσο στην τοποθέτηση που κάναμε στην συζήτηση που προκαλέσαμε, και όσο και η θέση μας στην προγραμματική σύμβαση. Μάλιστα, ορίστε κύριε Δήμαρχε. Πρέπει να πούμε μερικά πράγματα ιδίως ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού, γιατί σε αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εάν οι μετρήσεις αυτές δεν ήταν συγκρίσιμες με τις μετρήσεις του 10 και ήταν μόνο του 11, θα είχε απόλυτο δίκιο ο κύριος Βαλιώτης. Άρα λοιπόν, αν το θέμα της καθαριότητας των δεξαμενών επηρεάζει, επαναλαμβάνω ότι η κατάσταση σύμφωνα με τις αναλύσεις μεταξύ 10 και 11 ήταν η ίδια ως προς την ποιότητα του νερού στις ίδιες δημοτικές ενότητες, διότι έχουμε και αναλύσεις που είχαν κάνει οι Δήμοι το 10. Και ήταν ακριβώς τα ίδια ποιοτικά στοιχεία με τις αναλύσεις του 11. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν επιδεινώθηκε η κατάσταση, παρέμεινε η ίδια. Άρα, αν δεχτούμε αυτό που ο κ. Βαλιώτη σημαίνει ότι ως προς την καθαριότητα δεν άλλαξε τίποτα, δεν χειροτέρευσε κάτι, όλο το καλυτέρευσε. Ενδεχομένως να μην έχει την άμεση επιρροή ως προς την ποιότητα του νερού το θέμα της καθαριότητας του δεξαμενών και από άλλα στοιχεία. Γιατί είναι πολλές πηγές και από εκεί αποτιμολύσεις και τα λοιπά. Άρα λοιπόν το θέμα της ποιότητας είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία του 10 και του 11. Και τα στοιχεία του 10 δεν τα έκανε η ΔΕΙΑΣ. Έτσι. Αυτό λοιπόν για να το ξεκαθαρίσουμε. Επειδή αφορά
το θέμα της ποιότητας που έχει σχέση με την υγεία. Εδώ πρέπει να είμαστε απόλυτα ακριβείς και απόλυτα ειλικρινείς. Όχι, δεν πρέπει να είμαστε σε άλλα, αλλά εδώ ένας επιπλέον λόγος επιβάλλει να είμαστε ξεκάθαροι. Τώρα για το κόστος αναμέτρων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μύθος από αυτό. Λογικό είναι μέσα στη Σπάρτη όταν γκρεμίζει και πηγαίνει σε βάθος μεγάλο και κόβει πεζοδρόμια 5 μέτρα, ένα μέτρο έχει μεγαλύτερο κόστος. Αυτό το κόστος όμως που είναι στη Σπάρτη δεν θα πάει στη Βαμπακού, θα είναι ακριβώς το ίδιο που ήταν. Τι άλλαξε για να αλλάξει το κόστος, δεν το κατάλαβα. Απλώς είναι ανώμια στοιχεία. Άλλο η επέμβαση στην Παλαιολόγου και στην Τικούργου και σε άλλες όντως τη Σπάρτη και άλλο στη Βαμπακού, στη Βαρδίτσα, στη Σκούρα και στα άλλα χωριά. Ξεκάθαρα. Είναι δυνατόν να έχουμε το ίδιο κόστος? Όταν έχουμε χωματάκι εκεί πέρα και σκάβουμε, με το να πηγαίνουμε σε βάθος μεγάλο και μιλάμε και για αποκατάσταση μετά. Έτσι. Ασφάλτου ή πλακόστρωτου. Εκεί στα χωριά στα περισσότερα δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Για την επέκταση. Είναι το ίδιο πράγμα. Η επέκταση μέσα στη Σπάρτη. Γι' αυτό ακριβώς και υπάρχει αυτό το κόστος. Γιατί εγώ λέω ότι αν η ΔΕΙΑ έκανε την επέκταση σε χωραφάκια, θα ήταν πιο κάτω από αυτό που λέτε εσείς τώρα. Ότι έχετε. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Αλλά θα ήθελα όμως να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Όμοια στοιχεία. Όχι ανώμοια. Να σου πω κάτι. Το θέμα δεν είναι τι κάνεις. Το θέμα είναι να μην σε πιάσουμε. Εμείς που έχουμε ΔΕΙΑ στη Σπάρτη. Τώρα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Κάτσε, μην το πω και πρόβλημα. Κανονικά δεν έπρεπε να το κάνω. Και σύμφωνα με τον νόμο. Έγινε. Υπάρχει όμως απόφαση της περιφέρειας στην Κρήτη που έχει ακυρώσει την ένταξη έργου. Ακριβώς διότι ενώ δεν είχε ΔΕΙΑ. Είχε ΔΕΙΑ και πρέπει να το κάνει ΔΕΙΑ. Όχι, δεν είχε ΔΕΙΑ και πάνω από 10.000 πρέπει να έχει δημοτική επιχείρηση τελείως αποχέτευση. Διαφορετικά δεν αντάσσεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε. Θα σας τα διαβάσει και ο Πρόεδρος να δείτε, γιατί εμείς δεν τα πήραμε αυτά τα στοιχεία έτσι στον αέρα και να τα λέμε. Τώρα, για τους χειριστές. Όπως και να το κάνουμε, και δύο εποχές εχνής. Δεν είναι μόνο τα greater, είναι και οι τσάπες. Και ούτε και αν έχουμε κάνει συμφωνία που θα πηγαίνουν εδώ, σε πολλές περιπτώσεις θα πηγαίνουν τσάπες και δύο χειριστές για να έχουμε και τσάπα και χειριστή μαζί. Δεν υπάρχουν. Πώς να το κάνουμε? Ούτε έχουμε δυνατότητα να προσλάβουμε. Το ξεκάθαρα. Το ζήσαμε. Το είδαμε. Επειδή, Βαγγέλη, το θέμα των ιδιωτών είναι άλλο θέμα. Και θέλει πολύ ωρή συζήτηση. Εγώ δεν είμαι καταρχάς κατά της αναθέσεως σε ιδιώτες. Δεν είμαι δογματικός σε τίποτα. Εξετάζω τα πάντα και ό,τι πιστεύω είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Δεν έχω δογματική άποψη και αντίληψη. Σε ιδιώτες έχουμε συμφέρον και θα μειωθούν τα τέλη. Δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόλυση μόνιμου προσωπικού. Ναι, δεν το απορρίπτω, να το δω κατά περίπτωση. Όχι σε ιδιώτες, διότι εξυπηρετεί το Δήμο, τις δημότες. Όχι. Δεν μπαίνω και να λέω όχι σε ιδιώτες. Είναι γεγονός ότι σε πολλές ανταποδοτικές κατηγορίες ίσως η ανάθεση σε ιδιώτες να ήταν πιο οικονομικές. Και να πω και κάτι. Δεν ξέρω αν θα περάσει τώρα με το πολυνομοσχέδιο. Στο σχέδιο που ετοίμανε ο κύριος Καστανίδης είχε πλήρη απελευθέρωση των ανταποδοτικών καθαριότητων. Και θα πω και θα διευκρινίσω ότι εννοώ πλήρη ανταπόδοση. Πρώτον, λογικότατο και απόλυτο. Άρση της απαγορεύσεως της προσλήψεως προσωπικού. Είναι ανήθικο πολιτικά, είναι απαράδεκτο με χρήματα που πληρώνουν οι δημότες να έρχεται η πολιτεία και να είσαι απαγορεύει να κάνει προσλήψεις. Εμείς με τους δημότες μας θα τα βρούμε μαζί. Οι δημότες και εμείς θα αποφασίσουμε τι παροχή υπηρεσίας πρέπει να παρέχουμε. Θα εξηγήσουμε ότι αν θέλεις αυτό θα πληρώσεις παραπάνω. Λοιπόν, είναι ανήθικο πολιτικά να έρχεται η πολιτεία και να λέει σου απαγορεύω τις προσλήψεις στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Από πού και ως πού. Του ζητήσαμε κανένα ευρώ για να μας απαγορεύσουν τις προσλήψεις. Δικά μας είναι τα χρήματα εδώ, της περιοχής. Προέβλεπε λοιπόν πλήρη απελευθέρωση ως προς τις προσλήψεις. Με απεριόριστο το αριθμό προσλήψεων. Αρκεί θα υπήρχε όμως ειδικός λογαριασμός σε τράπεζα, όχι κωδικός, ειδικός λογαριασμός που θα γινόταν αυστηρός έλεγχος κατά πόσο τα χρήματα αυτά τα ανταποδοτικά πηγαίνανε μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες. Σε άλλα του Κασανίδη διαφωνούσα κάθετα. Στο συγκεκριμένο απόλυτα.
θα υπήρχε ένας περιορισμός που για το θέμα της καθαριότητας έχω άλλη άποψη εγώ. Ότι θα ελέγχω ως προς την νομιμότητα η προσλήψη από το ΑΣΕΠ. Εμένα η άποψή μου, ιδίως για το ΑΣΕΠ, μπορεί να προσέφερε αντικειμενικότητα στις προσλήψεις, δημιούργησε άλλο πρόβλημα. Και αφήνω τις διοικητικές υπηρεσίες που δεν είναι τόσο εμφανές, στις υπηρεσίες καθαριότητας και γενικότερα τα αποδεικτικού χαρακτήρα, η διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ καταράχωσε τις υπηρεσίες αυτές.